100 ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές του Μαΐου και καθώς οι πολιτικές εξελίξεις είναι πυκνότερες εδώ και καιρό, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε την ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας στον Καρβούνι, στα Γιάννανα, στην Ελεούσα, με κεντρικό καλεσμένο τον πρώην Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη. Στην εκδήλωση που βρέθηκαν μέλη και φίλοι του κόμματος, μίλησαν επίσης η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, οι βουλευτές Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς και Γιάννη Στέφος, αλλά και οι υποψήφοι αυτοδιοικητικοί που στηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Υπήρου Γιώργος Ζάψας, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννίνων Λάζαρος Νάτσης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ζήτσας Βασίλης Γαρδίκος. Την εκδήλωση άνοιξε ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννανα, Άρης Πέγκος. Ζητώνει τώρα όλα αυτά στα οποία, όλους τους αγώνες οι οποίοι δόθηκαν από αυτή την κυβέρνηση και από όλους εμάς για να φτάσουμε εδώ που είμαστε, την έξοδο από τα μνημόνια και την αυστηρή επιτήρηση, την εποπτεία, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε κι άλλους και πολύ μεγάλους αγώνες μπροστά μας, αρχίζοντας από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019. Είναι μια χρονιά σημαντικών επιτευγμάτων και μια χρονιά δυνατοτήτων που προδιαγράφονται αυτές οι δυνατότητες και από τα επιτεύγματα αλλά και από τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Μπήκαμε σε μια χρονιά βγαίνοντας από τους σκληρούς καταναγκασμούς των μνημονίων. Δεν πήγαμε από την κόλαση στον παράδεισο, ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά κάπως κάποια πλαίσια μιας μεγαλύτερης δημοσιονομικής άνεσης βλέπουμε να διαμορφώνουν. Οι νέες δυνατότητες δεν είναι γραμμένες σε πλάκες, στις πλάκες του Μωυσέως, εγγράφονται στην κίνηση των πολιτών, της κοινωνίας. Εμείς φτιάχνουμε το μέλλον μας, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο δυνατοτήτων μέσα σε συνθήκες πολιτική σταθερότητα. Νομίζω πρώτα απ' όλα αφού ευχηθώ υγεία σε όλους εσάς και στους αγαπημένους σας, να πω ότι η καινούργια χρονιά θα ξεκινήσει με αγώνες για όλους μας σε πολλά πεδία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις ευρωεκλογές αλλά και στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν και πρέπει ο καθένας μας από το μετερίζει που βρίσκεται να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου, ώστε οι αγώνες αυτοί να είναι όλοι νικηφόροι για το κόμμα μας και για την αριστερά. Όλοι συνειδητοποιούμε, καθώς φτάνουμε σε αυτή την κρίσιμη χρονιά, ότι έχουμε περάσει από 1000 κύματα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολα διλήμματα. Λειτουργήσαμε, νομίζω, με αποφασιστικότητα, με συλλογικότητα και με προοπτική. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πολλά, αλλά είναι η στιγμή πραγματικά που πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, όλες και όλοι, για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα αυτή την πορεία που είναι κρίσιμη και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και θα τολμούσα να πω και για όλο τον κόσμο. Είχαμε σε ένα χρόνο 2 εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα. Τα καταφέραμε περίφημα. Αν τότε επιχειρούσαμε να κόψουμε μία πίτα, δεν θα ήταν εδώ μέσα ούτε το 1/5. Σήμερα, στον 5ο πλέον χρόνο, θα έχουμε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Είμαστε τόσοι πολλοί, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε στον κόσμο, να σμίξουμε με την κοινωνία, να την αγκαλιάσουμε, να την πείσουμε και να νικήσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή δύναμη, υγεία και χαρά στα σχέδια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πανευρωπαϊκού τύπου πρόταση ανάσχεσης του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και αποφασιστικής ασφυξίας με ένα πλατή μέτωπο δημοκρατικό απέναντι στον νεοφασισμό, που έχει πολλές μορφές, που το θέμα της ταυτότητας εις βάρος των προσφύγων, το θέμα της δυσκολυψίας και του εθνικισμού είναι στο επίκεντρο αυτών των ακροδεξιών αντιλήψεων και όπου τα δίχτυα του είναι πιο μεγάλα από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι μόνο στις αυτόνομες πολιτικές εκφράσεις του φασισμού,
είναι και μέσα δυστυχώς σε άλλα μεγάλα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα μεγάλο, λαϊκό, φιλελεύθερο, αλλά και με ισχυρή ακροδεξιά, που όλο ένα και πιο πολύ κερδίζει σε αυτό το έδαφος. Θα με ρωτήσετε, το πρόγραμμα που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και από το οποίο βγήκαμε, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Επιβλήθηκε. Και όπως θυμάστε, μπροστά στον εκβιαγό των δανειστών με το πιστόλι στον κρόταφο, είτε εφαρμόζεται ή χρεοκοπεί η χώρα και πάει στα αζήτητα, επιλέξαμε να κάνουμε έναν επώδυνο συμβιβασμό, επιδιώκοντας όμως πρώτον τη λαϊκή συγκατάθεση. Όχι όπως οι άλλοι που βγαίνανε με τα ζάπια και εφαρμόζαν μνημόνια μετά. Όχι όπως οι άλλοι που βγαίνανε με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» και τελικά παίρναν τα λεφτά από τον κόσμο. Όχι. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Ζητάμε λαϊκή αξιοδότηση. Και μας δόθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 η λαϊκή αξιοδότηση. Από το περασμένο φθινόπωρο κουβαλάω ένα ευχάριστο βάρος να έχω την ευθύνη συγκρότησης της νέας περιφερειακής παράταξης που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές στην περιφέρεια Ηπείρου και να διοικήσει αυτή την περιφέρεια, να διοικήσει αριστερά την περιφέρεια Ηπείρου όπως κυβερνάει τη χώρα τα τελευταία 4 χρόνια. Η απλή αναλογική απαιτεί να αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας αλλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις συνεργασιών είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο γύρο, που πρέπει όμως να αφήσουμε ανοιχτούς διάβλους με όλη την κοινωνία και τους εκπροσώπους της να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο και κυρίως μπορούμε να διαμορφώσουμε όρους προοπτικής και ανάπτυξης για τον τόπο, για τους πολίτες και την κοινωνία.